αυτό είναι ένα πολύ φρέσκο σχέδιο, mm. ναι. σίγουρα. Ε, μήπως αυτό θα φαινόταν καλύτερα αν το μεταφέραμε εκεί; ah. mm. Mm. Αυτό φαίνεται πολύ καλό, mm. ναι. ναι. Εντάξει, ας κρατήσουμε το σχέδιο. Τέλεια. Ε, Τσέγκ παρατήρησα ότι ήσουν σιωπηλή στη συζήτηση. Νιώθεις περιορισμένη από κάτι. Φαίνεται να κάνω πάντα λάθος τις απόψεις μου και αυτό με κάνει να νιώθω περιορισμένη. Ανησυχώ ότι θα αναρωτιούνται γιατί είμαι επικεφαλής ομάδας. Όποτε το σκέφτομαι, δεν τολμώ να συναναστραφώ στις συζητήσεις. Μερικές φορές, όταν οι άλλοι απευθύνονται σε εμένα με ερωτήσεις, διστάζω να μιλήσω. Α. Από τη στιγμή που σκέφτεσαι έτσι είναι εύκολο να περιοριστείς. Ήμουν κι εγώ σε παρόμοια κατάσταση. Και πώς τη διόρθωσες τελικά. Θα ήθελες να μας πεις. Mm, ναι. Mm, βέβαια. Τον περασμένο Μάρτιο, η εκκλησία με όρισε επόπτρια σε μια εκκλησία. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη επειδή νόμιζα πως εφόσον με επέλεξαν ως επόπτρια αυτό σήμαινε πως είχα διαπρέψει σε αυτές τις ομάδες και υπερτερούσα έναντι των άλλων. Ορκίστηκα νοερά ότι στο εξή θα εργαζόμουν σκληρά για να δείξω στους αδελφούς ότι ήμουν κατάλληλη για τη θέση. Την πρώτη μου μέρα ως επόπτρια ο συνεργάτης μου, ο Τσέν Μίνγκ, μου είπε «Μερικές ομάδες δεν φέρνουν καλά αποτελέσματα. Να συναναστραφούμε μαζί τους αύριο κιόλας». Πανικοβλήθηκα όταν το είπε αυτό. Επειδή δεν ήξερα ακόμα πώς πήγαινε το έργο της κάθε ομάδας και δεν ήξερα τα ζητήματα και τα προβλήματα όλων. Αν η συναναστροφή μου δεν ήταν σχετική και δεν έλυνε τα προβλήματά τους... Τι θα σκέφτονταν για εμένα. Μήπως ότι δεν μπορούσα να επιλύσω πρακτικά ζητήματα και ότι δεν ήμουν κατάλληλη για επόπτρια. Σκέφτηκα να πω στον Τζεν Μίνγκ να μεταθέσουμε τη συνάθρηση. Όμως πολλές ομάδες δεν απέδιδαν καλά τελευταία και το ζήτημα δεν χωρούσε άλλη αναβολή. Άρα τι έπρεπε να κάνω. Καθώς βασανιζόμουν να πάρω απόφαση, ο Τσέν Μίνγκ μου έστειλε τις αναφορές προόδου της κάθε ομάδας. Mm. τις εξέτασα εντάχει και προετοιμάστηκα για τη συνάθρηση της επόμενης μέρας. Mm. Στη συνάθρηση, ένας αδελφός είπε ότι τώρα εκπαιδευόταν στη διάδοση του Ευαγγελίου και δεν ήταν σίγουρος αν κατέριπτε καθαρά τις θρησκευτικέ αντιλήψεις. Έτσι μας μίλησε για ό,τι καταλάβαινε και ζήτησε να επισημάνουμε τα λάθη στη σκέψη του. Είπα μέσα μου, πρέπει να το αναλύσω αυτό και να δείξω στους αδελφούς ότι αυτή η επόπτρια έχει πραγματικά κάποιες αξιόλογες ιδέες. Έτσι έδωσα βάση στη συναναστροφή του και αφού το σκέφτηκα καλά είπα «Νομίζω ότι η συναναστροφή σου θα επιλύσει το ζήτημα. Μόλις το είπα αυτό, ο Τσέγγ Μίνγκ είπε «Δεν εξήγησε καθαρά το βασικό σημείο με το οποίο αντιμετώπισε την αντίληψη, δεν θα είναι εύκολο να το καταλάβουν οι άλλοι». Έπειτα συναναστράφηκε για τα πιο λεπτά σημεία της κατανόησής του για το πρόβλημα. Βλέποντας την πρακτική συναναστροφή του Τσέν Μίνγκ και όλους τους άλλους να γνέφουν καταφατικά, αμέσως το πρόσωπό μου κοκκίνησε. Σκέφτηκα τι θα σκεφτούν για μένα οι αδελφοί και οι αδελφές. Ότι αυτή η προσφάτως προαχθήσα επόπτρια δεν είναι κάτι σπουδαίο αφού δεν εντόπισα ούτε ένα τόσο προφανές πρόβλημα. Με αυτές τις σκέψεις δεν ήξερα τι να πω και ένιωσα μεγάλη αμηχανία. Δεν τολμούσα να κοιτάξω κανέναν στα μάτια και κάρφωσα το βλέμμα μου στον υπολογιστή. Ένιωθα ότι ο χρόνος κυλούσε σε αργή κίνηση. Κατόπιν οι υπόλοιποι άρχισαν να συναναστρέφονται για ένα άλλο ζήτημα. Ήμουν πολύ νευρική. Και φοβόμουν τι θα έλεγαν για μένα αν οι ιδέες μου ήταν πάλι άστοχες. Θα πίστευαν ότι δεν ήμουν καλή στην Ανάλυση προβλημάτων και θα έλεγαν ότι δεν έκανα για επόπτρια. Στη σκέψη αυτή δεν τόλμησα να μοιραστώ άλλες απόψεις μου. Είπα από μέσα μου, ας μιλήσει ο Μιν πρώτος και εγώ απλώς θα συνοψίσω αυτά που θα πει αυτός. Έτσι τουλάχιστον δεν θα πω κάτι λανθασμένο και κανένας δεν θα με περιφρονήσει. Μα όσο προσπαθούσα να αποφύγω την εξέταση, τόσο εκτιθόμουν. Τότε μία αδελφή με ρώτησε, «Θα λύσει αυτή η συναναστροφή το πρόβλημα» Απάντησα καταφατικά. Αλλά τότε πετάχτηκε ο Τσέν Μινγκ λέγοντας, «Είναι κάπως υπεραπλουστευμένη. Δεν κατέριψε στη θρησκευτική έννοια και υπάρχουν μερικές πτυχές που πρέπει να εξεταστούν. Αφού εξέφρασε την άποψή του σκέφτηκα. Έχει δίκιο για αυτά τα ζητήματα. Πάλι εκτέθηκε η άποψή μου λανθασμένη. Ήταν σαν να με είχαν χαστουκίσει δημόσια και ένιωθα απέσια. Δύο λανθασμένες απόψεις η μία μετά την άλλη. Τι θα σκέφτονταν οι αδελφοί και αδελφέ για μένα. Μήπω τα πίστευαν ότι η απόδοσή μου ήταν ανεπαρκής, αφού δεν είχα γνώση για τη διάδοση του Ευαγγελίου, θα αναρωτιόνταν γιατί ήμουν επόπτρια. Ένιωθα πολύ απέσια. Ήταν τόσο ντροπιαστικό. Και ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Αργότερα, όταν συζητούσαμε εργασιακά ζητήματα, Απλώς δεν είχα όρεξη να τα σκεφτώ. Έτσι έκανα κάποια σχόλια πάνω σε ό,τι είχε πει ο Τσέν Μινγκ. Μερικές φορές δεν έλεγα τίποτα. Κάπως έτσι πέρασε ολόκληρη η μέρα και ένιωθα ένα αίσθημα κενού και ενοχής μέσα μου. Αυτή η ομάδα δεν πετύχαινε αποτελέσματα στο έργο της. Τα μέλη της είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα στα καθήκοντά τους και έπρεπε να αναζητήσουμε μαζί την αλήθεια για να επιληθούν. Ναι. Ναι. Μα αφού οι απόψει που είχα εκφράσει ήταν λανθασμένε, δεν είπα τίποτε άλλο. Διαρκώ απέφευγα τι ευθύνε μου. Προσευχήθηκα στον Θεό και τον ρώτησα σε ποια πτυχή τη αλήθεια έπρεπε να εισέλθω για να λύσω το πρόβλημα. Την επομένη κατά την πνευματική μου άσκηση. Διάβασα κάποια λόγια του Θεού και κατάλαβα την καταστασή μου. Οι ίδιοι οι άνθρωποι αποτελούν δημιουργήματα. Μπορούν τα δημιουργήματα να επιτύχουν παντοδυναμία. Μπορούν να επιτύχουν τελείωση. Μπορούν να επιτύχουν τελειότητα. Μπορούν να γίνουν άριστοι σε όλα, να κατανοούν τα πάντα, να διαβλέπουν τα πάντα και να είναι ικανή για τα πάντα. Όχι. Ωστόσο, οι άνθρωποι έχουν διεφθαρμένες διαθέσεις και μια μοιραία αδυναμία. Αμέσως μόλις διδαχτούν μια δεξιότητα ή ένα επάγγελμα, οι άνθρωποι αισθάνονται ικανοί ότι είναι άνθρωποι με θέση και αξία και ότι είναι επαγγελματίε. Ανεξάρτητα από το πόσο συνηθισμένοι είναι, όλοι τους θέλουν να πλασάρονται ως διάσημοι ή σπουδαία προσωπικότητα. Θέλουν να γίνουν κάποια μικρή διασημότητα και να κάνουν τους άλλους να πιστεύουν ότι είναι τέλειοι και άψογοι. Στα μάτια των άλλων θέλουν να γίνουν διάσημοι, ισχυροί, κάποια μεγάλη προσωπικότητα. Πανίσχυροι, ικανοί για οτιδήποτε και σε θέση να επιτύχουν τα πάντα. Νιώθουν πως αν ζητούσαν τη βοήθεια των άλλων, θα έδειχναν ανίκανοι, αδύναμοι και κατώτεροι και οι άλλοι θα τους περιφρονούσαν. Γι' αυτόν τον λόγο θέλουν πάντα να προσποιούνται. Τι είδους διάθεση είναι αυτή? Η αλαζονία των ανθρώπων αυτών δεν έχει όρια. Δεν επιθυμούν να είναι συνηθισμένοι άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι, αλλά υπεράνθρωποι, σπουδαίοι άνθρωποι, επιτυχημένοι άνθρωποι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Όσο για τις αδυναμίες, τα ελαττώματα, την άγνοια, την ανοησία και την έλλειψη κατανόησης, τα καλύπτουν όλα για να μην τα δουν οι άλλοι και συνεχίζουν να μεταμφιέζονται. Αμήν. 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 τα λόγια του εξέθεσαν την κατάστασή μου. Νόμιζα ότι ως επόπτρια έπρεπε να έχω γνώση για κάθε πρόβλημα και ότι κάθε μου άποψη έπρεπε να είναι πολύτιμη. Έτσι προσποιούμουν ότι καταλάβαινα και ότι γνώριζα κάθε πτυχή του έργου ώστε να κερδίσω τον σεβασμό των αδελφών. Στις συναθρήσεις πάντα φοβόμουν ότι δεν θα επέλεια τα ζητήματα και ότι όλοι θα έλεγαν ότι ήμουν ακατάλληλη για τη θέση. Έπειτα, όταν είπα κάτι λανθασμένο, φοβήθηκα ακόμη περισσότερο ότι θα με περιφρονούσαν. Για να προστατεύσω την εικόνα και το κύρος μου σε επόπτρια, υποκρίθηκα και δεν μοιράστηκα πρόθυμα της απόψης μου. Σχεδίασα με πονηριά να περιμένω να μιλήσει πρώτος ο συνεργάτης μου και μετά να συνοψίσω ώστε να κρύψω την ανεπάρκειά μου από τους άλλους. Όταν οι αδελφοί και οι αδελφές συζητούσαν τα προβλήματά τους στο έργο, δεν είχα πια τη διάθεση να συναναστραφώ. Και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν το κύρος και η φήμη μου. Δεν εκπλήρωνα καθόλου το καθήκον και τις ευθύνες μου. Ναι. Ήμουν απλώς ένα κοινό δημιουργημένο όν, όχι κάποια πολυμαθήση πολυπράγμων. Δεν κατανοούσα πολύ αλήθεια ή ζητήματα και οι απόψεις μου ήταν συχνά λανθασμένες, όμως αυτά ήταν φυσιολογικά. Σωστά. σωστά. Έπρεπε να έχω την κατάλληλη στάση προς τη δική μου ανεπάρκεια, να βλέπω και να διορθώνω τις παρεκκλήσεις μου. Είτε οι ιδέες και οι απόψεις μου ήταν σωστές είτε λάθος, έπρεπε να αφοσιώνομαι στο έργο, να εκπληρώνω τις ευθύνες μου. Ναι, σωστά. Αφού διορθώσα την νοοτροπία μου άρχισα να ανοίγομαι συνειδητά για τη διαφθορά και την ανεπάρκειά μου και να δείχνω στους άλλους τον πραγματικό μου εαυτό. Όταν συζητούσαμε, σχολίαζα μόνο όσα γνώριζα και δεν ένιωθα περιορισμένη. Δόξα τω Θεώ. Όταν τηρούμε σωστή στάση προς τις ελλείψεις μας και δεν υποκρινόμαστε, νιώθουμε απελευθερωμένοι. Ναι. Σωστά. Αργότερα, ένα περιστατικό με γύρισε πίσω στην πρώτερη κατάστασή μου. Κάποτε συναθριστήκαμε με μία άλλη ομάδα. Μία αδελφή ήταν σε άσχημη κατάσταση. Από τότε που αποπέμφθηκε είχε βυθιστεί στην αμυντικότητα και την παρανόηση. Ήθελα να συζητήσουμε το θέλημα του Θεού. Μα μετά σκέφτηκα πως εγώ δεν είχα καμία εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Και φοβόμουν ότι αν δεν συναναστραφώ πρακτικά οι άλλοι θα έλεγαν ότι ήμουν δογματική, χωρίς την πραγματικότητα της αλήθειας. Όμως ήξερα ότι ήταν δική μου ευθύνη να συναναστραφώ και έτσι συζήτησα μαζί της αυτά που γνώριζα. Μα εκείνη φαινόταν καταπιεσμένη μετά τη συναναστροφή. Τότε ακριβώς ανέλαβε ο Τσεν Μίνγκ και άρχισε να λέει πώς όταν είχε χάσει τη θέση του, είχε αναλογιστεί τη διαφθορά του μέσα από τα λόγια του Θεού και πώς κατάλαβε τελικά τον εαυτό του. Βρήκε ένα μονοπάτι άσκησης, μετανόησε και άλλαξε. Έμαθε ότι η αποτυχία και η αποπομπή ήταν μορφές της σωτηρίας και της αγάπης του Θεού. Όσο μιλούσε, η αδελφή έγνεφε καταφατικά και είπε, «Α, «Είμαι στην ίδια κατάσταση, η συναναστροφή Σου με βοηθά». Όταν το άκουσα αυτό, αμέσως χάρηκα που κατάλαβε το θέλημα του Θεού, μα λιγάκι στενοχωρήθηκα. Επειδή ήμουν σίγουρη ότι οι άλλοι θα πίστευαν ότι απλώς απάγγελα δογματική γνώση και ότι ήμουν ακατάλληλη για επόπτρια. Για μερικές μέρες, είτε επρόκειτο για επίλυση προβλημάτων στο έργο, είτε στην κατάσταση των αδελφών, Φοβόμουν συνεχώς ότι η συναναστροφή μου δεν θα έφερνε λύσεις και έτσι έμενα σιωπηλή. Όταν εν τέλει εξέφραζα άποψη, το έκανα μετά από πολλή σκέψη. Και μερικές φορές ρωτούσα πρώτα το Τζεν Μίνγκ και την εξέφραζα μόνο αν συμφωνούσε. Στην πραγματικότητα είχα κάποιες γνώσεις για διάφορα θέματα και είχα δικές μου απόψεις και ιδέες, αλλά επειδή φοβόμουν ότι θα εξέθετα τις ελλείψεις μου, δεν τολμούσα να πω τίποτα. Είμαι στην ίδια κατάσταση. Όσο φοβάμαι, τόσο προσποιούμε και νιώθω περιορισμένη. Mm -hmm. Mm -hmm. Ναι. Αργότερα προσευχήθηκα στον Θεό λέγοντας, «Θεέ μου, τελευταία περιορίζομαι από τη θέση και τη φήμη μου στο καθήκον». Αν δεν συναναστραφώ καλά, δεν θα λύσω προβλήματα και έτσι δεν το τολμώ. Δεν εκπληρώνω τις ευθύνες μου και νιώθω πραγματικά ένοχη. Διαφώτισε και καθοδήγησε εμένα να γνωρίσω τον εαυτό μου για να απελευθερωθώ από αυτή την κατάσταση. Αμήν. Αμήν. Αφού προσευχήθηκα, βρήκα δύο χωρία των Λόγων του Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει «Μερικοί άνθρωποι εκτελούν το καθήκον τους σχετικά υπεύθυνα και τους εγκρίνουν οι εκλεκτοί του Θεού, οπότε καλλιεργούνται από την Εκκλησία για να γίνουν επικεφαλείς οι εργάτες. Αφού αποκτήσουν κύρος, αρχίζουν να αισθάνονται ότι ξεχωρίζουν από τη μάζα και σκέφτονται «Γιατί ο οίκος του Θεού καταστάλαξε πάνω μου» δεν είναι επειδή είμαι καλύτερος από όλους εσάς. Δεν ακούγεται αυτό σαν κάτι που θα έλεγε ένα παιδί. Είναι ανώριμο, γελίο και αφελές. Στην πραγματικότητα δεν είσαι ούτε στο ελάχιστο καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους. Απλώς διαθέτεις τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να καλλιεργηθείς από τον οίκο του Θεού το αν μπορείς ή όχι να επομιστείς αυτήν την ευθύνη, να εκτελέσεις καλά αυτό το καθήκον ή να ολοκληρώσεις αυτό που σου έχουν εμπιστευτεί, είναι άλλο θέμα. Όταν κάποιος επιλέγεται ως επικεφαλής από τους αδελφούς και τις αδελφές ή προάγεται από τον οίκο του Θεού για να κάνει ένα συγκεκριμένο έργο ή να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ξεχωριστή θέση ή ταυτότητα ή ότι οι αλήθειες που κατανοεί είναι βαθύτερες και πιο πολυάριθμες από εκείνες των άλλων ανθρώπων. Πόσο μάλλον ότι αυτό το άτομο είναι σε θέση να υποταχθεί στον Θεό και ότι δεν θα τον προδώσει. Δεν σημαίνει ούτε ότι γνωρίζει τον Θεό και είναι κάποιος που έχει φόβο Θεού. Στην πραγματικότητα, δεν έχει επιτύχει τίποτε από αυτά. Η προαγωγή και η καλλιέργεια είναι απλώς προαγωγή και καλλιέργεια με την πιο απλή έννοια και δεν ισοδυναμούν με τον προορισμό και την επικύρωση εκ μέρους του Θεού. Η προαγωγή και η καλλιέργειά Του σημαίνουν απλώς ότι έχει προαχθεί και αναμένει την καλλιέργεια. Και το τελικό αποτέλεσμα αυτής της καλλιέργειας εξαρτάται από το αν αυτό το άτομο επιδιώκει την αλήθεια και από το αν είναι ικανό να επιλέξει το μονοπάτι της επιδίωξης της αλήθειας. Άρα, ποιος είναι ο στόχος και η σημασία του να προαχθεί και να καλλιεργηθεί κανείς? Ο στόχος είναι ένας τέτοιος άνθρωπος ως άτομο να προαχθεί για να εκπαιδευτεί, να δεχθεί ειδικό πότισμα και οδηγίες, να καταστεί ικανός να κατανοήσει τις θεμελιώδεις αρχές της αλήθειας και τις αρχές που διέπουν διάφορα πράγματα που κάνει κανείς, καθώς και τις αρχές, τα μέσα και τις μεθόδους επίλυσης διαφόρων προβλημάτων, όπως επίσης και όταν συναντά διαφόρων ειδών περιβάλλοντα και ανθρώπους, πώς να τα χειριστεί και να τα αντιμετωπίσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με τρόπο που προστατεύει τα συμφέροντα του οίκου του Θεού. Μήπως δείχνει αυτό ότι το ταλαντούχο άτομο που προωθείται και καλλιεργείται από τον οίκο του Θεού έχει την επαρκή ικανότητα να αναλάβει το έργο του και να εκτελέσει το καθήκον του καλά κατά τη διάρκεια της περίοδου προαγωγής και καλλιέργειας ή πριν την προαγωγή και την καλλιέργεια. Φυσικά όχι. Επομένως, είναι αναπόφευκτο κατά την περίοδο της καλλιέργειας αυτοί οι άνθρωποι να βιώσουν αντιμετώπιση, κλάδεμα, κρίση και πέδεμα, έκθεση, ακόμα και αντικατάσταση. Είναι φυσιολογικό και αυτό σημαίνει εκπαίδευση και καλλιέργεια. Όλοι είναι ίσοι μπροστά στην αλήθεια. Αυτοί που προάγονται και καλλιεργούνται δεν είναι πολύ καλύτεροι από τους άλλους. Όλοι έχουν βιώσει το έργο του Θεού για τον ίδιο περίπου χρόνο. Όσοι δεν έχουν προαχθεί ή καλλιεργηθεί, θα πρέπει επίσης να επιδιώκουν την αλήθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τους άλλους το δικαίωμα της επιδίωξης της αλήθειας. Μερικοί άνθρωποι είναι πιο πρόθυμοι κατά την επιδίωξη της αλήθειας και έχουν κάποιο επίπεδο, οπότε προάγονται και καλλιεργούνται. Αυτό οφείλεται στις απαιτήσει του έργου του οίκου του Θεού. Γιατί λοιπόν ο οίκος του Θεού έχει τέτοιες αρχές για την προαγωγή και τη χρήση των ανθρώπων, επειδή υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο και την προσωπικότητα των ανθρώπων και κάθε άνθρωπος επιλέγει διαφορετικό μονοπάτι. Αυτό οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα ως προς την πίστη των ανθρώπων στον Θεό. Εκείνοι που επιδιώκουν την αλήθεια σώζονται και γίνονται άνθρωποι της Βασιλείας. Ενώ εκείνοι που δεν αποδέχονται καθόλου την αλήθεια, που δεν είναι αφοσιωμένοι στο καθήκον τους, εξαλείφονται. Ο οίκος του Θεού καλλιεργεί και χρησιμοποιεί του ανθρώπου ανάλογα με το αν επιδιώκουν την αλήθεια και αν είναι αφοσιωμένοι στο καθήκον τους. Υπάρχει διάκριση στην ιεραρχία των διαφόρων ανθρώπων στον οίκο του Θεού. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ιεραρχία ως προς το κύρος, τη θέση, την αξία ή τον τίτλο των διαφόρων ανθρώπων. Τουλάχιστον, κατά την περίοδο που ο Θεός εργάζεται για να σώσει και να καθοδηγήσει τους ανθρώπους, δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον βαθμό τη θέση, την αξία ή το κύρος των διαφόρων ανθρώπων. Τα μόνα πράγματα που διαφέρουν είναι ο καταμερισμός του έργου και οι ρόλοι καθήκοντος που εκτελούνται. Αμήν. Αμήν. Από τα λόγια του Θεού έμαθα ότι ήμουν παθητική, αρνητική και φοβόμουν να συναναστραφώ, επειδή είχα τοποθετήσει ψηλά σε ένα βάθρο τον εαυτό μου ως επόπτρια. Νόμιζα ότι η προαγωγή μου σε εποπτικό ρόλο σήμαινε ότι ήμουν καλύτερη όλων, ότι είχα καλές γνώσεις. Διέθετα μοναδικές ερμηνείες των ζητημάτων και επίσης ότι η απόδοσή μου στο έργο υπερτερούσε τον άλλον. Έτσι αφού ανέλαβα τον εποπτικό ρόλο, ήθελα μονίμως να δείχνω πως διέπρεπα από κάθε άποψη και πως ήμουν ικανή να κάνω τη δουλειά. Ήθελα να κερδίσω τον σεβασμό και την αποδοχή όλων. Mm. Όταν οι απόψει μου ήταν άστοχε και δεν έλυσα τα προβλήματα των άλλων στις συναθρήσεις, φοβήθηκα ότι όλοι θα έλεγαν πως δεν ήμουν κατάλληλη για επόπτρια. Και έτσι άρχισα διαρκώς να προσποιούμε. Έγινα επιφυλακτική και φοβόμουν να μιλήσω. Απέφευγα τη συναναστροφή ακόμη και όταν έβλεπα προβλήματα στους άλλους μιλούσα μόνο έπειτα από πολύ και εκτενή σκέψη ή αφού έπαιρνα έγκριση από τον συνεργάτη μου. Αλλιώς δεν μοιραζόμουν τις ιδέες μου ούτε αναλάμβανα δράση. Είχα γίνει παθητική στο καθήκον μου. Ναι. Νόμιζα ότι αυτό που είχα λάβει από τον Θεό ήταν ένας τίτλος, όχι ένα καθήκον ή μια ευθύνη. Είχα παγιδευτεί και ελεγχόμουν εντελώς από τη θέση μου. Mm. Στην πραγματικότητα δεν είχα επιλεγεί ως επόπτρια επειδή υπερτερούσα τον άλλον ή καταλάβαινα περισσότερα και δεν ήταν ότι ήμουν φτιαγμένη για τη θέση. Η εκκλησία με καλλιεργούσε με βάση το επίπεδο και τα ταλέντα μου. Με εκπαίδευε να λύνω προβλήματα με την αλήθεια, να χειρίζομαι υποθέσεις βάσει αρχών ώστε να κατανοήσω την αλήθεια και να εισέλθω στην πραγματικότητα το συντομότερο. Ναι. Ναι. Όμω δεν ήταν βέβαιο ότι θα έκανα καλά το καθήκον μου και θα εκπλήρωνα τι ευθύνε μου. Το βασικό ήταν το αν θα μπορούσα να αναζητήσω την αλήθεια και να εργαστώ βάσει των απαιτήσεων του Θεού. Σωστά. Ναι. Όμω πίστευα λανθασμένα ότι υπερτερούσα τον άλλον επειδή είχα γίνει επόπτρια και ότι είχα περισσότερο κύρο. Δεν είχα αυτεπίγνωση και οι ιδέες μου ήταν παράλογες. Στην εκκλησία δεν διακρίνουμε τους άλλους βασικύρους. Έχουμε διαφορετικά καθήκοντα. Οι επικεφαλής δεν είναι ανώτεροι των άλλων. Όλοι χρησιμοποιούν τα ταλέντα τους στο καθήκον που τους ανατίθεται και έτσι αλληλοσυμπληρώνονται. Ναι, ακριβώς. Αργότερα βρήκα κι άλλα λόγια του Θεού που με επηρέασαν βαθιά. Ναι. Οι αντίχριστοι πιστεύουν ότι αν τους αρέσει πάντοτε να μιλούν και να ανοίγουν την καρδιά τους, όλοι θα τους καταλάβουν και θα θεωρήσουν ότι δεν έχουν βάθος, αλλά είναι απλώς συνηθισμένοι άνθρωποι και τότε δεν θα τους σέβονται. Τι σημαίνει όταν οι άλλοι δεν τους σέβονται? Σημαίνει ότι δεν έχουν πλέον υψηλή θέση στην καρδιά των άλλων και ότι φαίνονται πολύ κοινότοποι, πολύ αδαείς, πολύ συνηθισμένοι. Αυτό είναι που δεν είναι πρόθυμοι να δουν οι αντίχριστοι. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν βλέπουν άλλους να αποκαλύπτονται πάντοτε στην Εκκλησία και να λένε ότι έχουν υπάρξει επαναστατικοί απέναντι στον Θεό και επίσης να λένε σε τι έσφαλαν χθες και ότι σήμερα υποφέρουν και πονούν επειδή δεν ήταν ειλικρινοί άτομα, οι αντίχριστοι θεωρούν αυτούς τους ανθρώπους ανόητους και αφελείς. Εκείνοι δεν λένε τέτοια πράγματα μα τα κρατάνε βαθιά μέσα τους. Υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε ελάχιστα επειδή έχουν χαμηλό επίπεδο και απλοϊκό μυαλό και δεν έχουν πολλές σκέψεις. Οι όμοιοι των αντίχριστων μιλάνε λίγο, μα δεν είναι αυτός ο λόγος. Αντίθετα, ο λόγος είναι ένα πρόβλημα στη διάθεσή τους. Μιλάνε λίγο όταν βλέπουν τους άλλους και όταν οι άλλοι μιλούν για κάτι δεν δίνουν αλόγιστα τη γνώμη τους. Γιατί δεν προσφέρουν τη γνώμη τους. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα δεν έχουν την αλήθεια και δεν διακρίνουν το κάθε ζήτημα. Μόλις μιλήσουν κάνουν λάθη και οι άλλοι θα τους καταλάβουν και θα τους υποτιμήσουν. Έτσι σιωπούν μη αφήνοντας τους άλλους να τους αξιολογήσουν με ακρίβεια και κάνοντάς τους να νομίζουν ότι είναι φιέστατοι. Έτσι κανείς δεν θα τους θεωρήσει ρηχούς. Και βλέποντας την ήρεμη συγκροτημένη συμπεριφορά τους, οι άνθρωποι θα τους εκτιμήσουν και δεν θα τολμήσουν να τους προσβάλλουν. Αυτή είναι η πονηριά και το κακό των αντίχριστων. Δεν θέλουν οι άλλοι να τους διακρίνουν, γνωρίζουν ποια είναι η αξία τους, όμως έχουν μια απεχθή πρόθεση να κάνουν τους άλλους να τους θαυμάζουν. Υπάρχει κάτι πιο αηδιαστικό. Αμήν. 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 Τα λόγια Του μου αποκάλυψαν ότι οι αντίχριστοι δεν μοιράζονται απόψεις πρόθυμα. Φοβούνται ότι μόλις μοιραστούν τις απόψεις τους, όλοι θα δουν το αληθινό τους πρόσωπο και θα χάσουν το κύρος και την εικόνα τους στα μάτια των άλλων. Έτσι, είναι συγκρατημένοι για να μην τους καταλάβει κανείς. Αυτή είναι η πονηρή διάθεση ενός αντίχριστου. Ναι. Ναι. Συνειδητοποίησα ότι έτσι ενεργούσα κι εγώ εκείνη την περίοδο. Δίσταζα να εκφέρω άποψη σε κάποιο ζήτημα, επειδή ο στόχος μου ήταν ποταπός ήθελα να κρύψω τις ελλείψεις μου και να προσποιηθώ πως ήμουν αξιέπαινη και κατανοούσα την αλήθεια. Ήθελα να κερδίσω τον θαυμασμό και τον έπαινο των αδελφών. Πάντα φοβόμουν ότι θα έκανα λάθη αν μιλούσα και τότε όλοι θα έβλεπαν το αληθινό μου πρόσωπο, δεν θα με σέβονταν και θα έλεγαν ότι ήμουν ακατάλληλη για επόπτρια. Για να διατηρήσω θέση και φήμη, όταν οι άλλοι αντιμετώπιζαν προβλήματα στα καθήκοντά τους, μοιραζόμουν πάρα πολύ λίγα ή απέφευγα τη συναναστροφή για να κρύψω την ανεπάρκειά μου και να μην δουν το αληθινό μου πρόσωπο. Αυτή ήταν μία αληθινά, δόλια διάθεση. Η εκκλησία μου ανέθεσε να υπηρετήσω ως επόπτρια, ώστε με αναζήτηση της αλήθειας να επιλύω πρακτικά ζητήματα και με συνεργασία να εκπληρώνουμε τα καθήκοντά μας. Mm. Αλλά για να διατηρήσω το κύρος και τη φήμη μου και να κρύψω την ανεπάρκειά μου από τους άλλους, αμέλησα να εκτελέσω τα καθήκοντα και τις ευθύνες μου και ήθελα μόνο να δείχνω τα προτερήματά μου για να με θαυμάζουν και να με λατρεύουν. Όδευα στον δρόμο των αντίχριστων, της αντίστασης των Θεό. Mm. Πριν νόμιζα ότι ήμουν απλώς ματαιόδοξη, αλλά με τη συναναστροφή σου τώρα βλέπω πως το ότι υποκρίνομαι για να κερδίσω θαυμασμό και λατρεία είναι διάθεση ενός αντίχριστου. Αυτή είναι μία αρκετά επισφαλής κατάσταση. Μμμ, mm. ναι. Τότε ένιωσα λίγο φοβισμένη. Έτσι προσευχήθηκα στον Θεό να με καθοδηγήσει για να βρω ένα μονοπάτι άσκησης. Αργότερα βρήκα δύο χωρία των Λόγων του Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει, «Κάποιοι άνθρωποι προάγονται και καλλιεργούνται από την Εκκλησία» και αυτό είναι κάτι καλό. Είναι μια καλή ευκαιρία να εκπαιδευτούν. Μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός τους έχει ανυψώσει και τους έχει δώσει χάρη. Πώς λοιπόν θα πρέπει να εκτελούν το καθήκον τους? Η πρώτη αρχή που θα πρέπει να τηρούν είναι να κατανοούν την αλήθεια. Όταν δεν κατανοούν την αλήθεια, πρέπει να αναζητούν την αλήθεια και αν ακόμα δεν κατανοούν μετά την αναζήτηση, μπορούν να βρουν κάποιον που κατανοεί την αλήθεια για να συναναστραφούν και να αναζητήσουν μαζί του, πράγμα που θα οδηγήσει σε ταχύτερη και πιο έγκαιρη επίλυση του προβλήματος. Αν επικεντρωθείς μόνο στο να περισσότερο χρόνο διαβάζοντας τα λόγια του Θεού μόνος σου και στο να περισσότερο χρόνο μελετώντας αυτά τα λόγια, προκειμένου να επιτύχεις την κατανόηση της αλήθειας και να λύσεις το πρόβλημα, αυτό αργεί πολύ. Όπως λέει και το ρητό, το νερό από μακριά δεν θα σβήσει την επίγουσα δίψα. Αν όταν πρόκειται για την αλήθεια θέλεις να κάνεις γρήγορη πρόοδο, τότε πρέπει να μάθεις πώς να συνεργάζεσαι αρμονικά με τους άλλους, να κάνεις περισσότερες ερωτήσεις και να ερευνάς περισσότερο. Μόνο τότε θα αναπτυχθεί γρήγορα η ζωή σου και θα είσαι σε θέση να λύνεις τα προβλήματα άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση σε κανένα από τα δύο. Επειδή μόλις προήχθης και είσαι ακόμα υποεπιτήρηση και δεν κατανοείς πραγματικά την αλήθεια ούτε κατέχεις την πραγματικότητα της αλήθειας, επειδή σου λείπει ακόμα αυτό το ανάστημα, μην νομίζεις ότι η προαγωγή σου σημαίνει ότι κατέχεις την πραγματικότητα της αλήθειας. Δεν ισχύει. Απλώς, επειδή έχεις αίσθηση φορτίου απέναντι στο έργο και διαθέτεις το επίπεδο ενός επικεφαλής, επιλέγεσαι για προαγωγή και καλλιέργεια θα πρέπει να έχεις αυτήν τη σύνεση. Αν αφού προαχθείς και αξιοποιηθείς, επαναπαυθείς στη θέση του επικεφαλής ή του εργάτη και πιστέψεις ότι κατέχεις την πραγματικότητα της αλήθειας και ότι είσαι κάποιος που επιδιώκει την αλήθεια και αν ανεξάρτητα από τα προβλήματα που έχουν οι αδελφοί και οι αδελφές, προσποιείσαι ότι καταλαβαίνεις και ότι είσαι πνευματικός, τότε αυτή είναι ανόητη συμπεριφορά και είναι η ίδια συμπεριφορά με τον υποκριτών Φαρισαίων. Πρέπει να μιλάς και να ενεργείς με ειλικρίνεια. Όταν δεν καταλαβαίνεις, μπορείς να ρωτάς τους άλλους ή να αναζητάς απαντήσεις από τον άνοθεν και να συναναστρέφεσαι μαζί του. Δεν υπάρχει καμία ντροπή σε όλα αυτά. Ακόμα κι αν δεν το ζητήσεις, ο άνοθεν και πάλι θα γνωρίζει το πραγματικό σου ανάστημα και θα ξέρει ότι απουσιάζει από μέσα σου η πραγματικότητα της αλήθειας. Η αναζήτηση και η συναναστροφή είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Αυτή είναι η σύνεση που θα πρέπει να υπάρχει στην κανονική ανθρώπινη φύση και η αρχή που θα πρέπει να τηρείται από τους επικεφαλείς και τους εργάτες. Δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεσαι. Αν νομίζεις ότι από τη στιγμή που γίνεσαι επικεφαλής είναι ντροπή να κάνεις συνεχώς ερωτήσεις σε άλλους ανθρώπους ή στον άνωθεν ή να μην κατανοείς τις αρχές και αν κατά συνέπεια παίζεις θέατρο στη συνέχεια προσποιούμενος ότι καταλαβαίνεις, ότι ξέρεις, ότι είσαι ικανός να εργαστείς, ότι μπορείς να κάνεις οποιοδήποτε εκκλησιαστικό έργο και δεν χρειάζεσαι κανέναν να σου το υπενθυμίζει ή να συναναστρέφεται μαζί σου ή κανέναν να σου παρέχει ή να σε υποστηρίζει, τότε αυτό είναι επικίνδυνο και είναι υπερβολική αλαζονία και αυταρέσκεια, υπερβολική έλλειψη σύνεσης. Δεν ξέρεις καν να αξιολογήσεις τον εαυτό σου και δεν σε κάνει ανόητο αυτό. Τέτοιοι άνθρωποι δεν πληρούν στην πραγματικότητα τα κριτήρια για να προαχθούν και να καλλιεργηθούν από τον οίκο του Θεού και αργά ή γρήγορα θα αντικατασταθούν ή θα αποκλειστούν είτε πρόκειται για εκείνους που προάγονται, που καλλιεργούνται σε επικεφαλής οι εργάτες, είτε για εκείνους που έχουν διάφορα επαγγελματικά ταλέντα, είναι όλοι τους συνηθισμένοι, έχουν διαφθαρεί από τον σατανά και δεν κατανοούν την αλήθεια. Έτσι, κανείς δεν πρέπει να μεταμφιέζεται ή να κρύβεται, αλλά αντίθετα πρέπει να μάθουν όλοι πώς να συναναστρέφονται ανοιχτά. Αν δεν καταλαβαίνεις, τότε μην κάνεις ό,τι καταλαβαίνεις. Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, τότε παραδέξου ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Όποιο πρόβλημα ή δυσκολία κι αν έχεις, θα πρέπει να συναναστρέφεσαι γι' αυτό με όλους και να αναζητάς την αλήθεια για να βρεις λύση. Μπροστά στην αλήθεια, όλοι είναι σαν παιδιά. Όλοι είναι φτωχοί και αξιολείπητοι και εντελώς ελληπείς αυτό που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι είναι να είναι υπάκουοι μπροστά στην αλήθεια και να έχουν ταπεινή καρδιά που λαχταράει. Πρέπει να αναζητούν και να αποδέχονται την αλήθεια προτού κάνουν πράξη την αλήθεια και υποταχθούν στον Θεό. Κάνοντας αυτό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά και στην πραγματική ζωή, οι άνθρωποι μπορούν να εισέλθουν στην πραγματικότητα της αλήθειας των Λόγων του Θεού. Αμήν. Αμήν. Αφού στοχάστηκα τα Λόγια του Θεού, βρήκα ένα μονοπάτι άσκησης. Έπρεπε να συζητάω ό,τι καταλάβαινα και να έχω τη σωστή στάση προς τις ελλείψεις μου, πάβοντας να μεταμφιέζομαι και να προσποιούμε. Αν δεν καταλάβαινα κάτι, θα έπρεπε να συναναστραφώ τους άλλους Μόνο με τη συνεργασία θα κάναμε καλά το καθήκον μας. Ναι. ναι. Πάντα προσπαθούσα να κρύψω την ανεπάρκειά μου και δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω το ότι είχα πρόβλημα, ούτε αναζητούσα την αλήθεια για να το λύσω. Έτσι δεν θα βελτιωνόμουν ούτε θα έκανα καλά το καθήκον μου. Σωστά. Βίωσα αναποδιές και αποτυχίες εκείνη την περίοδο που αποκάλυψαν τις ελλείψεις μου αλλά με έκανα να δω και το δικό μου μέτρο, ώστε να εργάζομαι και να συμπεριφέρομαι προσγειωμένα, να συνεργάζομαι και να ενεργώ σύμφωνα με τις αρχές. Θα ήταν μεγάλο κέρδος. Mm. σωστά. Στη συνέχεια, μπόρεσα να είμαι πολύ πιο ανοιχτή στις συναθρήσεις μου με όλες τις ομάδες. Σε μια συνάθρηση, Είδα ότι δύο αδελφές ανταγωνίζονταν για φήμη και κέρδος και θέλησα να τις συναναστραφώ με Λόγια του Θεού. Mm. Αλλά μετά σκέφτηκα. Έχω κάποια εμπειρία στο θέμα, μα δεν το καταλαβαίνω σε βάθος. Μήπως με περιφρονήσουν αν η συναναστροφή μου είναι πολύ επιφανειακή και πουν ότι δεν έχω τα προσόντα να είμαι επόπτρια. Ίσως να μην την συναναστραφώ. Τότε κατάλαβα ότι πάλι φορούσα ένα ψεύτικο προσωπείο. Θυμήθηκα κάποια λόγια του Θεού. Όσοι πιστεύουν στον Θεό θα πρέπει να κατανοούν το θέλημά Του. Όσοι εκτελούν καλά το καθήκον Τους τον ικανοποιούν. Και μόνο ολοκληρώνοντας την αποστολή από τον Θεό κάνουν επαρκώς το καθήκον Τους. Άρα ποιο πρότυπο πρέπει να επιτευχθεί για να εκπληρώνεις την αποστολή από τον Θεό και να εκτελείς το καθήκον σου με αφοσίωση. Να κάνει το καθήκον σου με όλη την καρδιά σου, ψυχή, το νου και τη δύναμη. Αμήν. Αμήν. Αφού είχα αποδεχτεί το καθήκον, έπρεπε να το εκτελέσω όσο καλύτερα μπορούσα. Είχα δει ότι οι αδελφέ ήταν σε άσχημη κατάσταση, άρα έπρεπε να συναναστραφώ την αλήθεια και να τι υποστηρίξω για να αντιληφθούν τι διεφθαρμένε διαθέσει του, ώστε να πάψουν να διεκδικούν φήμη και κέρδο και να εκπληρώσουν κανονικά τα καθήκοντά του. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα εκπλήρωνα το καθήκον μου. Σωστά. Το να συναναστρέφεσαι την αλήθεια για να λύνεις προβλήματα είναι κάτι καλό. Είναι μαρτυρία για τον Θεό, φέρνει τους ανθρώπους ενώπιόν Του. Όμως, εγώ το έβλεπα μόνο μέσω απόκτησης θαυμασμού. Είχα γίνει τόσο απεχθής και αηδίαζα με τον εαυτό μου. Δεν ήθελα να συνεχίσω να ζω έτσι. Ήθελα να εκπληρώνω τα καθήκοντα και τις ευθύνες μου και να συναναστρέφομαι για όσα έβλεπα και καταλάβαινα για να δίνω στις αδελφές πρακτική βοήθεια. Mm. Σωστά. Αφού το αποφάσισα αυτό, βρήκα κάποια λόγια του Θεού για να τη συναναστραφώ. Προς έκπληξή μου, αφού τα άκουσαν, απέκτησαν κάποια επίγνωση της κατάστασής τους. Βλέποντας πως απέκτησαν αυτογνωσία και μετανόησαν, Ευχαρίστησα τον Θεό. Δόξα <Δοξα> <Δοξα> τον Θεό. Συζητήσαμε και κάποια άλλα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στο έργο τους και εξέφρασα την άποψή μου για το θέμα. Αρκετοί επικεφαλείς εξέφρασαν επίσης τις απόψεις τους. Μετά τη συναναστροφή, όλοι είχαν μια πιο ακριβή κατανόηση και οι παρεκκλήσεις μειώθηκαν. Mm. Ήταν ένας υπέροχος τρόπος άσκησης Ένιωσα χαλαρή και απελευθερωμένη. Ναι. Από τότε, η νοοτροπία μου στις επόμενες συναθρήσει βελτιώθηκε πολύ. Δεν ανέβαζα πια τον εαυτό μου σε βάθρο ως επόπτρια και έπαψα να φορώ ένα ψεύτικο προσωπείο. Συζητούσα μόνο για όσα ήξερα και έλεγα μόνο αυτό που σκεφτόμουν. Ήταν απίστευτα απελευθερωτικό. <σχ> Δόξα τω Θεώ. Συνειδητοποίησα επίσης πως όταν υιοθέτησα τη σωστή νοοτροπία, δεν με άγχωνε η γνώμη των άλλων για μένα και ηρέμησα για να σκεφτώ τα προβλήματα και συναναστράφηκα πιο ξεκάθαρα. Σε κάποιες περιπτώσεις η συναναστροφή μου έβγαινε αβίαστα χωρίς καν να τη σκεφτώ. Ήταν χάρη στη διαφώτιση και καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Σωστά. Ναι. Παρόλο που οι απόψει μου δεν ήταν πάντα εύστοχες, δεν ένιωθα περιορισμένη και απλώς διόρθωνα τα λάθη μου. Χάρη στα λόγια του Θεού, μπόρεσα να πετύχω αυτή τη μεταμόρφωση. <laughs> Δόξα, Δόξα τω Θεώ! Η συναναστροφή Σου μου έδειξε ένα μονοπάτι άσκησης. <laughs> Δόξα, Δόξα τω το το Θεό. Θεό.